Οι καρχαρίες είναι μια ομάδα ψαριών με πάρα πολλά είδη που χαρακτηρίζονται από χόνδρινο σκελετό, 5 ως 7 βραχιακές σχισμές στα πλάγια του κεφαλιού, μεγάλο κεφάλι, μεγάλα δόντια και θωρακικά πτερύγια που δεν είναι συγχωνευμένα με το κεφάλι. Οι παλαιότεροι σύγχρονοι καρχαρίες είναι γνωστοί από την αρχή της Ιουρασικής περίοδου. Κυμαίνονται σε μεγέθη από τον μικρό νάνο φανοκαρχαρία, ένα είδος που ζει στα βαθιά νερά και που έχει μήκος μόλις 17 εκατοστά, μέχρι τον φαλαινοκαρχαρία, το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο, που φτάνει περίπου τα 12 μέτρα σε μήκος. Οι καρχαρίες ζουν κυρίως στις κρύες θάλασσες, αλλά μπορεί να τους συναντήσει κανείς σπάνια και σε μεγάλους πλωτούς ποταμούς, στους οποίους εισέρχονται ακολουθώντας εμπορικά πλοία. Εξαίρεση είναι ο ταυροκαρχαρίας, που φαίνεται στη φωτογραφία, ο οποίος μπορεί να ζήσει άνετα τόσο στο γλυκό όσο και στο αλμυρό νερό. Τα δόντια του καρχαρία είναι ενσωματωμένα στα ούλα, αντί να στερεώνονται απευθεία στη γράθο και αντικαθίστανται συνεχώς σε όλη τη ζωή του. Πολλαπλές σειρές ανταλλακτικών δοντιών αναπτύσσονται σε μια αυλάκωση στο εσωτερικό της γνάθου και κινούνται σταθερά προς τα εμπρός. Μερικοί καρχαρίες χάνουν 30.000 ή και περισσότερα δόντια στη διάρκεια της ζωής τους. Ο ρυθμός αντικατάστασης των δοντιών ποικίλει από μία φορά κάθε 8 ως 10 μέρες μέχρι και αρκετούς μήνες. Στα περισσότερα είδη τα δόντια αντικαθίστανται ένα κάθε φορά. Τα σαγόνια του καρχαρία δεν είναι συνδεδεμένα στο κρανίο του. Διαθέτουν μικροσκοπικές κρυστάλλινες πλάκες που είναι κρύσταλλοι αλάτων του ασβεστίου τοποθετημένοι σαν μοσαϊκό. Συνήθως οι καρχαρίες έχουν ένα στρώμα πλακών, αλλά στα μεγαλύτερα είδη μπορεί να υπάρχουν μέχρι 5, ανάλογα με το μέγεθος του καρχαρία. Τα σαγόνια των καρχαριών διαθέτουν μια ειδική άρθρωση που καθιστά το δάγκωμά τους δυνατό και αποτελεσματικό. Τα πτερύγια των καρχαριών συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την κίνηση. Το ουραίο πτερύγιο χρησιμοποιείται για την προώθηση, ενώ τα άνισα μέρη του έχουν σταθεροποιητική δράση. Τα δε θωρακικά πτερύγια είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση της κάθετης μετατόπισης του καρχαρία. Για να επιπλέουν οι καρχαρίες, βασίζονται στο μεγάλο σηκώτη τους, γεμάτο με λίπη, και στο γεγονός ότι ο χόνδρος έχει τη μισή πυκνότητα από τα οστά. Το σηκώτη αποτελεί μέχρι και το 30% της μάζας του σώματός τους. Χωρίζεται σε δύο λοβούς συνδεδεμένους μεταξύ τους. Το σχήμα αυτό είναι ιδανικό για την ομοιογενή κατανομή του βάρους του σηκωτιού. Όπως και στα άλλα ψάρια, οι καρχαρίες παίρνουν οξυγόνο από το θαλασσινό νερό καθώς περνά από τα βράχια τους. Η πέψη μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Η τροφή μετακινείται ανέπαφη από το στόμα στο στομάχι, όπου αποθηκεύεται και η αρχική πέψη αρχίζει σε ένα παχύρευστο υγρό. Ανεπιθύμητα στοιχεία που δεν μπορούν ποτέ να περάσουν μετά το στομάχι, ο καρχαρίας τα κάνει εμετό. Το έντερό του είναι εξαιρετικά μικρό. Αυτό το μικρό μήκος επιτυγχάνεται με τη σπυροειδή βαλβίδα με πολλαπλές τροφές μέσα σε ένα τμήμα του εντέρου. Οι καρχαρίες έχουν έντονες οσφρυτικές αισθήσεις, με ορισμένα είδη να μπορούν να ανιχνεύσουν μόλις ένα ανά εκατομμύριο μέρη αίματος στο θαλασσινό νερό. Το μέγεθος του οσφρυτικού βολβού ποικίλει μεταξύ διαφορετικών ειδών καρχαρία, με το μέγεθος να εξαρτάται από το πόσο ένα συγκεκριμένο είδος βασίζεται στη μυρωδιά ή στην όραση για να βρει τη λία του. Τα μάτια του καρχαρία είναι παρόμοια με αυτά των σπονδυλωτών. Έχουν φακούς, κερατοειδή χιτώνα και αφιβληστροειδή, αν και έχουν προσαρμοστεί στο υδάτινο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι καρχαρίες μπορούν να συστέλνουν και να διαστέλνουν τις κόρες των ματιών τους, όπως οι άνθρωποι. Οι καρχαρίες διαθέτουν βλεφαρίδες, αλλά δεν ανοιγοκλίνουν τα μάτια, επειδή τα καθαρίζει το νερό. Για να προστατεύσουν τα μάτια τους κάποια είδη, διαθέτουν ειδικές μεμβράνες που καλύπτουν τα μάτια κατά το κυνήγι και όταν δέχονται επίθεση.
αν και είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ακοή των κραχαριών. Μπορεί να έχουν την αίσθηση της ακοής και μπορούν να ακούσουν ενδεχομένως κάποιο θύραμα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Ένα μικρό άνοιγμα σε κάθε πλευρά από το κεφάλι τους οδηγεί απευθείας στο εσωτερικό του αυτιού μέσα από ένα λεπτό κανάλι. Οι φύσικες του Λορεντζίνι είναι ηλεκτροαισθητήριες δομές. Μπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες. Οι κραχαρίες χρησιμοποιούν αυτές τις φύσικες για να ανιχνεύσουν τους ηλεκτρικούς παλμούς που όλα τα όντα παράγουν. Αυτό βοηθάει τους καρχαρίες, και ιδίως τον σφυροκέφαλο, να εντοπίσουν τη λία τους. Οι καρχαρίες έχουν τη μεγαλύτερη ηλεκτρική ευαισθησία από όλα τα ζώα. Ο χρόνος ζωής των καρχαριών διαφέρει από είδος σε είδος. Συνήθως είναι 20 με 30 χρόνια. Το ακανθόδες κυλόψαρο στη φωτογραφία ζει παραπάνω από 100 χρόνια. Οι φαλαινοκαρχαρίες φτάνουν και αυτοί τα 100 χρόνια ζωής. Οι περισσότεροι καρχαρίες είναι ζωοτόκοι, που σημαίνει ότι τα αυγά εκολάπτονται μέσα στο σώμα της μητέρας και ότι ο κρόκος του αυγού και τα υγρά του, που εκρίνονται από αδένες στα τυχώματα των οωθικών, τρέφουν τα έμβρια. Τα μικρά γεννιούνται ζωντανά και πλήρως λειτουργικά. Οι περισσότεροι ζωοτόκοι καρχαρίες γεννούν σε προστατευμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κόλπων, των εκβολών ποταμών και των ρηχών υφάλων. Επιλέγουν τέτοιες περιοχές για προστασία από τα αρπακτικά, κυρίως άλλους καρχαρίες, και την αυθονία της τροφής. Τα σκυλόψαρα έχουν τη μεγαλύτερη γνωστή περίοδο κοίησης από οποιονδήποτε άλλο καρχαρία, από 18 ως 24 μήνες. Η κλασική άποψη περιγράφει τον καρχαρία ως ένα μοναχικό κυνηγό που αναζητεί τροφή στους ωκεάνους. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για λίγα είδη. Οι περισσότεροι ζουν πολύ πιο κοινωνικές ζωές. Ακόμη και οι μοναχικοί καρχαρίες συναντιούνται σε πλούσιες περιοχές κυνηγιού, κάτι που μπορεί να τους οδηγήσει να διανύσουν χιλιάδες μίλια σε ένα χρόνο. Μερικές φορές, περισσότεροι από 100 σφυροκέφαλοι, όπως αυτό στη φωτογραφία, συγκεντρώνονται γύρω από θαλάσσια βουνά και νησιά, παραδείγματος χάρη στον κόλπο της Καλιφόρνια. Σε γενικές γραμμές, οι καρχαρίες κολυμπούν με μέση ταχύτητα 8 χιλιόμετρων την ώρα, αλλά όταν τρέφονται ή επιτίθενται, ο μέσος καρχαρίας μπορεί να φτάσει ταχύτητες πάνω από 19 χιλιόμετρα την ώρα. Ο ρίγχο καρχαρίας, ο γρηγορότερος καρχαρίας που φαίνεται στη φωτογραφία και είναι ένα από τα ταχύτερα ψάρια, μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες ως και 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας είναι επίσης σε θέση να κάνει εκρήξεις ταχύτητας. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια καρχαρίες σκοτώνται από ανθρώπους κάθε χρόνο, λόγω της εμπορικής και ψυχαγωγικής αλληλείας. Οι καρχαρίες είναι ένα κοινό θαλασσινό σε πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας. Οι καρχαρίες συχνά σκοτώνονται για να παρασκευαστεί σούπα από πτερίγια καρχαρία. Οι ψαράδες πιάνουν ζωντανούς καρχαρίες, παίρνουν τα πτερίγια τους και τους πετάνε πίσω στο νερό όπου και πεθαίνουν. Ο γαλαίος είναι είδος καρχαρία. Η ονομασία γαλαίος χρησιμοποιείται γενικά στην Ελλάδα για να περιγράψει το κρέας που προέρχεται από αλλιευμένους καρχαρίες και όχι μόνο από το συγκεκριμένο είδος. Το μήκος του γαλαίου φτάνει τα 1 ως 2 μέτρα. Η ράχη του έχει χρώμα ανοιχτό γκριζοπό και η κοιλιά του είναι άσπρη. Ζει στο βυθό, κοντά στις στεριές και τροφή του είναι μικρά ψάρια και μαλάκια.